Συζήτηση για θέματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη και τα προβλήματα των αγροτών του νομού Ιωαννίνων έγινε το πρωί στο διοικητήριο της Νομαρχίας μεταξύ του Νομάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρου Κοντού. Ο Νομάρχης έθεσε στον Υφυπουργό πολλά από τα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα της περιοχής, ενώ έκανε και μια σύντομη αναφορά στην έγκαιρη προώθηση των διαδικασιών από την αρμόδια διεύθυνση της Νομαρχίας για τα σχέδια βελτίωσης της εξισωτικής αποζημίωσης, τους νέους αγρότες, τις αποζημιώσεις των πτηνοτρόφων και σειρά άλλων ζητημάτων. Ο Νομάρχης εξήρε τη συμβολή του κ. Κοντού στο ζήτημα της νομιμοποίησης των σταυλικών εγκαταστάσεων, που όπως υπογράμισε αλλάζει άρδιν το τοπίο στην κτηνοτροφία του νομού. Πρώτα για το πρόγραμμα της εξωτικής αποζημίωσης που μας έχετε πάρει και πρέπει να το πω δημοσίως. Είναι έκπληξη σε μένα όταν ένας υπουργός παίρνει συνέχεια εμένα ή το διευθυντή και ρωτάει τι γίνεται με την εξωτική αποζημίωση. Θέλω να το στηρίξετε και να δείτε μια καλή δουλειά που κάνουν οι εθελοντές. Δεν την έχουν δει. Υπήρχε απέναντι ένα σκυλί το οποίο ήταν από αυτά τα αρσατίας, δεν ξέρω, το οποίο είχε ένα σύρμα στο λαιμό, το οποίο είναι, κοιτάξτε, το καθάριζαν να δείτε πόσο καλή δουλειά θα γίνει. Το βλέπετε. Το βγάλανε, του βγάλανε και ταυτότητα, διαβατήριο, πώς το λένε. Να το, όταν ήταν για να γίνει δουλειά, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε πως είναι το καταφύγιο και πλέον είναι σε Γερμανία, υιοθετήθηκε και βλέπετε πόσο αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Αυτό θα το κάνουμε εμείς με το καταφύγιο εδώ, αυτό το σκυλί πλέον έγινε από αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε πάρα πολύ καλή επαφή και νομίζω με τη βοήθεια τη δικιά, αν ενταχθούμε, έχουν πει και η Δήμη και η ΤΕΡΚ θα βάλει λεφτά και για τη λειτουργία μπορέσουμε να τα περπατήσουμε. Στη συνέχεια ο κύριος Καχρημάνης πρότεινε να ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης ο εξηλεκτρισμός των κτηνοτροφικών μονάδων, να αλλάξει το ισχύον καθεστώς για τις αγροτουριστικές μονάδες ώστε να συνδέονται χωρίς εμπόδια με τις παραγωγικές διαδικασίες κάθε περιοχής, αλλά και να εγκριθεί η πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με την ΤΕΔΚ και το Δήμο Ιωαννιτών για τη δημιουργία καταφυγίου αδεσπότων. Τέλος, υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο που παίζει για την κτηνοτροφία του νομού η γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη, η οποία, όπως πρόσθεσε, θα πρέπει να βγάλει φτερά, συνεργαζόμενη όμως με τους φορείς και με την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Εμείς θέλουμε περισσότερη δουλειά μαζί τους για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Γιατί η Δοδόνη πραγματικά βοηθάει τον κόσμο με τις τιμές του γάλακτος που κόβει εδώ στην περιοχή που δεν έχουν καμία σχέση με όλη την Ελλάδα. Θέλουμε και σε αυτά εξυγχρονισμό. Ο Υφυπουργός Αλέξανδρος Κοντός στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι η επικοινωνία του με τον Νομάρχη είναι καθημερινή, ενώ υποσχέθηκε να εξετάσει τα αιτήματα που του υποβλήθηκαν ώστε στην επόμενη συνάντηση να υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Ανακοίνωσε τέλος ότι οι εξισωτικές αποζημιώσεις του 2006 θα δοθούν σύντομα και εντός του τρέχοντος έτους θα καταβληθούν και αυτές του 2007. Ο Νομάρχης σας, και το λέω αυτό έχοντας πλήρη γνώση των αυτό που σας λέω, είναι ένας εξαιρετικός τεχνοκράτης, εξαιρετικός πραγματικά. Είναι παράδειγμα αυτοσμίμησης λειτουργίας η Νομαρχία των Ιωαννίνων, διότι εμείς έχουμε εικόνα από όλες τις νομαρχίες της χώρας. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε καθημερινή επικοινωνία, αυτός με παίρνει τις περισσότερες φορές, δεν τον παίρνω εγώ, το αντίθετο συμβαίνει, προκειμένου να λύσουμε θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα του νομού. Ένας νομός ο οποίος ο μεγαλύτερος νομός από άψη κτηνοτροφίας, ένας νομός που έχει πολλά θέματα στον αγροτικό τομέα, στις υποδομές. Ο Νομάρχης λοιπόν αγωνιά για την προοπτική και το μέλλον του τόπου, δίνει μάχη καθημερινά και μάλιστα έχει προχωρήσει κάποια θέματα με τόσο γρήγορους ρυθμούς που εμείς όταν επικοινωνούμε με άλλες νομαρχίες τους λέμε πηγαίνετε στα Γιάννη να δείτε πώς το λύσαν το πρόβλημα αυτό για να κάνετε και εσείς τα ίδια για να μπορέσετε να δώσετε λύσεις στα προβλήματα. Κλασικό παράδειγμα, αναφέρθηκε πολλές φορές από τον Νομάρχη και ξεκάθαρο, είναι αυτή η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Περίπου 500 εγκαταστάσεις, 460 περίπου, νομιμοποιούνται εδώ στα Γιάννη. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δίνουμε προοπτική στους ανθρώπους αυτούς. Σε λίγο θα έχουν ρεύμα, θα μπορούν να μπουν σε προγράμματα εξυγχρονισμού, θα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των μονάδων χωρίς να ταλαιπωρούνται και αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να αναπτυχθεί περαιτέρω η κτηνοτροφία στο νομό. Επίσης θέλω να σας πω για την Δοδόνη, την οποία επισκέφθηκα εχθές. Δοδόνη είναι το στολίδι της Ηπείρου πραγματικά.
και η Δοδόνη έχει υποχρέωση να έχει συνεχή συνεργασία με τις αρχές της Ηπείρου. Είπε προηγουμένως ο Νομάρχης και τον άκουσα με μεγάλη προσοχή ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τη Δοδόνη. Αλλά και η Δοδόνη πρέπει να μας πλησιάσει περισσότερο. Εμείς έχουμε την διάθεση και να την προβάλλουμε την προσπάθεια που γίνεται στην εταιρεία αυτή και να βοηθήσουμε στον κάθε εξυγχρονισμό που γίνεται και να προβάλλουμε τα προϊόντα που είναι δικά σας προϊόντα, έτσι, προϊόντα άριστης ποιότητας. Το είπα και χθες στην τηλεόραση. Και βέβαια για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση συλλογικής δράσης αγροτών. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την προσπάθεια που κάνει για να κάνουμε επαγγελματίες επιτέλους τους κτηνοτρόφους στο νομό μας. Μία προσπάθεια που αν είχε αρχίσει εδώ και 10-15 χρόνια σήμερα θα ήταν τελείως διαφορετικές και οι απορροφήσεις που θα είχαμε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και θα μιλούσαμε για άλλα πιο σύνθετα προβλήματα. Επιλύουμε προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των αγροτών του νομού Ιωαννίνων και παράλληλα η συνεργασία μας αποσκοπεί στο να βάλει τις βάσεις έτσι ώστε η κτηνοτροφία στο νομό, η γεωργία στο νομό να έχει και προοπτική και μέλλον και πρέπει να πούμε ότι εργάζεται πυρετοδός και ο νομάρχης, αλλά συγχαρητήρια ανήκουν και στις υπηρεσίες της νομαρχίας Ιωαννίνων, διότι καταβάλλεται μια σημαντική προσπάθεια έτσι ώστε ο αγροτικός τομέας στο νομό να έχει ένα πολύ καλύτερο μέλλον και να δημιουργηθεί ένα πολύ καλύτερο αύριο για τους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς του νομού Ιωαννίνων.